Γυναίκα, δώσ' μου τα χαρτιά να τελειώνω με το κλιματολόγιο. Τι λες, μωρέ, εσύ δεν μπορείς να τελειώσεις με τίποτα. Βρε, καλά σε λέω εγώ ανίκανο. Τράβα στην Κτημαλόγικ, βρε, που έχει εμπειρία χιλιάδων δηλώσεων ιδιοκτησίας, έχει δικηγόρους, τοπογράφους και εξειδικευμένα στελέχη που τα κάνουν όλα αυτοί. Ή καλύτερα, πάρ' τους τηλέφωνο να έρθουν στο χωριό μας για να μην καίμε και βενζίνη. Θα μας δώσουν και γραπτή εγγύηση για το αποτέλεσμα. Κτημαλόγικ στην Έδεσα, αναλήψεως 2. Τηλέφωνο 23810-51235. Κτημαλόγικ στην Αριδαία, Κύπρου 42. Τηλέφωνο 23840-21222. Παρακαλούσα τον οικοδεσπότη, κύριο Θωμά Λίγα, να ανοίξει την εκδήλωση. Αγαπητοί καλεσμένοι, καλωσορίσατε. Καλωσορίσατε στην Πένα της Γεύσης. Σε αυτή την εκδήλωση που για τέταρτη συνεχή χρονιά μου φαίνεται μοιάζει σαν το αμπέλι, που αν ριζώσει την τρίτη χρονιά, τελείωσε. Νομίζω λοιπόν πως η Πέρα της Γεύσης έχει ριζώσει και τα καλά. Μακάρι να τα εκατοστήσει, ποιος δεν το έρχεται αυτό. Γι' αυτό όμως θέλω να κάνω ιδιαίτερη μνήμα στην συμβολή με παραδειγματικό τρόπο ενός ιδιώτη του κτήματος Λίγα και ενός δημόσιου οργανισμού, δημόσιου με την ευρύτερη έννοια του Δήμου Πέλλας. Η αγαστή συνεργασία είναι αυτή που οδήγησε σήμερα στην επιτυχία αυτής της εκδήλωσης. Ευχαριστώ λοιπόν γι' αυτό, στο πρόσωπο του Δημάρχου, τον Δήμο Πέλλας, επίσης στο πρόσωπο του Δημάρχου, όλους τους συνεργάτες, οι οποίοι με πολύ μεγάλο ζήλο έχουν εκτελέσει πολύ σωστά, τι να σας πω, άψογα τις εργασίες τους και επιτρέψτε μου την υπέρβαση, εγώ φέτο κάθεσα στο σκαμνί, δεν έκανα τίποτα σχεδόν. Το κενό καλύφθηκε πάρα πολύ καλά από τους υπαλλήλους του Δήμου Πέλλας. Ευχαριστώ ιδιαίτερα. Εδώ θέλω να θυμίσω ότι η τέταρτη εκδήλωση είναι αυτή που κάνουμε, οι τρεις άλλες εκδηλώσεις είχαν θεματικές ενότητες. Να θυμίσω, η τρίτη Πέρα της Γεύσης εστίαζε στο το αμπέλι στο πιάτο της Πέλλας, στα προϊόντα δηλαδή της αμπέλου. Η δεύτερη εστίαζε στα ζυμαρικά που μαγειρεύουμε στην Πέλλα. Και η πρώτη ήταν μια αναφορά στις κουζίνες των ενωτήτων που αποτελούν τον Δήμο τότε Γεννητζών. Δηλαδή τις προσφυγικές, τις ντόπιες, τις επηρεασμένες από οποιαδήποτε καταγωγή των κατοίκων αυτής της περιοχής κουζίνες. Το φετινό θέμα είναι το κυνήγι. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, γιατί το κυνήγι δεν είναι μόνο το βουνό, το κυνήγι είναι στη λίμνη, το κυνήγι είναι στα υψώματα. Εκείνο που είναι σημαντικό είναι ότι στο κυνήγι δεν πας μόνος. Επομένως αυτή η συλλογικότητα αρχίζει και εμφανίζεται πολύ καλά στο πιάτο της Πέλλας. Κοινή δράση για να κυνηγήσουμε, αλλά κοινή δράση για να φάμε. Ποτέ δεν τρώει μόνος που παίρνει το κυνήγι, παρέα θέλει. Και να θυμίσω ότι το κυνήγι, εκτός από τις αναγκαιότητες που προκύψανε στη διατροφή του ανθρώπου, περνάει στην ευχαρίστηση. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί τον άνθρωπο έξω από τα προβλήματά του, τον χαλαρώνει. Προφανώς είναι αυτό που κοσμεί το πιάτο, την καθημερινότητά του και του δίνει μεγάλη ευχαρίστηση. Και τώρα θα παρακαλούσω τον Δήμαρχο Πέλλας, κύριο Γρηγόρη Στάμκο, να ανέβει στο βήμα. Η σημερινή εκδήλωση είναι μια ανιδιοτελή συμμετοχή για να θυμηθούμε γεύσεις και ήθη.
Με αυτές τις προθέσεις είμαστε εδώ φέτος για τέταρτη χρονιά. Για να επαναφέρουμε το παρελθόν των γεύσεων, τις λαϊκές και εύγευστες συνήθειες του κάθε νοικοκυριού. Να ανακαλέσουμε μέσω της γαστρονομίας της Πέλας την ταπεινότητα και την απλότητα του ανθρώπινου βίου. Φέτος η Πέλα της γεύσης τιμά το κυνήγι. Επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο μια απαραίτητη επεξήγηση. Δεν ενθαρρύνουμε το καταχρηστικό κυνήγι που οδηγεί στην εξόντωση της πανίδας, ούτε την αλόγιστη και επικίνδυνη άσκησή του. Αντίθετα, είμαστε εδώ για να τιμήσουμε την πανίδα της Πέλας, που σε εποχές φτώχειας έγινε τροφή και τάισε τα νοικοκυριά της. Το γρυβάδι και οι αγριόπαπιες της λίμνης των Γιαννητσών, για παράδειγμα, εξασφάλισαν για αιώνες την επιβίωση κατά τη νεότερη και σύγχρονη εποχή. Αυτό το κυνήγι τιμούμε, αυτό που έθρεψε το σώμα και τη φαντασία της Πέλας. Ελκυστικό συμπλήρωμα του κυνηγιού είναι βέβαια οι ιστορίες και τα μασάλια που κατά καιρούς το συνοδεύουν. Σας ομολογώ ότι δεν γνωρίζω αν κρύβεται αλήθεια για τα τερατώδη θυράματα και τις απίστευτα εύστοχες βολές. Ακόμη και αν είναι ψέματα, είναι σίγουρα απολαυστικές, είναι μέρος της ζωής της Πέλας, αφηγήματα των προγόνων τα οποία σκάλισαν τη φαντασία και διαμόρφωσαν το οικιακό τραπέζι. Κυρίες και κύριοι, το κυνήγι στην υγιή μορφή του είναι μέρος της τοπικής παράδοσης. Σας θυμίζω το ψηφιδωτό δάπεδο του κυνηγιού του Ελαφιού που σήμερα εκτίθεται στο νέο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πέλας. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό έργο τέχνης που θεωρώ ότι αποτυπώνει αυτό το άρρηκτο και διαχρονικό δέσιμο της Πέλας με το κυνήγι. Κάθε χρόνο, στο πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης, ο Δήμος Πέλας τιμά έναν παλιό εστιατόρα που άφησε το αποτύπωμά του στην εστίαση και την κοινωνική ζωή της Πέλας. Κυρίες και κύριοι, φέτος τιμούμε τον κύριο Λευτέρη Μαυρόπουλο για την προσφορά του στη γαστρονομία της Πέλας. Παρακαλώ τον Δήμαρχο, κύριο Γρηγόρη Στάμκο, να κάνει την απονομή. Φίλο κύριο Μαυρόπουλο, τον θυμόμαστε λίγο πριν από το 70 με ένα μικρό μαγαζάκι στο πεζόδρομο. Συνέχισε όμως να επενδύει στην εστίαση, τάισε πολύ κόσμο, δούλεψε με μεράκι, έκανε ιδιόκτητο μαγαζί, έβγαλε δεύτερη γενιά μαγείρων και είναι ιδιαίτερη τιμή μας που σήμερα στην εκδήλωσή μας ο Δήμος του απονέμει αυτήν εδώ την πλακέτα. Ευχαριστούμε πολύ. Ειλικρινά και ταπεινά ευχαριστώ τον κύριο Δήμαρχο, ευχαριστώ όμως και τον κόσμο, τους κάτοικους Γιαννητσών που με τίμησαν τόσα χρόνια και μέχρι εγώ έκανα τις προσπάθειές μου, δεν λέω, αλλά στάθηκα όσο μπόρεσα εντάξει απέναντί τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω τη συνέχεια τώρα των παιδιών που συνεχίζουν. Την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε αυτή η πέρα της γεύσης, να διακρίνουμε ένα πιάτο, να το ονομάσουμε και να κάποτε να εμπεριέχεται αυτό με το όνομά του στον κατάλογο μενού των εστιατορίων της Πέλας. Φέτο λοιπόν διαλέξαμε από αυτά που θα δοκιμάσετε την πάπια με πιλάφι. Και επειδή την πάπια με πιλάφι δεν την έκανε ποτέ ο μπαμπάς μας, την έκανε πάντοτε η μάνα μας, είπαμε να δώσουμε ένα γυναικείο όνομα. Διαλέξαμε να την ονομάσουμε Πάπια Μαρίκα. Νομίζω πως στα σπίτια σας όλοι έχετε μία αδερφή, μία μάνα, μία κόρη Μαρίκα. Και επίσης να σας θυμίσω, δεν το πήρατε χαμπάρι, ότι η Πέλα της Γεύσης έχει λογότυπο.
Αποτελεί δηλαδή κονκάρδα, σημείο αναφοράς. Είναι το αποτύπωμα στις δημιουργίες της κουζίνας της Πέλλας. Θα παρακαλούσε τον κύριο Μίτσκα Σπύρο να προσέλθει στο Βήμα και να μας αφηγηθεί και οι ηγετικές ιστορίες του παρελθόντος. Θα βάλω τα κουνάκια να πάρει. Ναι. Εγώ τώρα βέβαια δεν έχω ούτε τάμπλετ, ούτε χαρτιά μπροστά μου, έτσι. Προσκλήθηκα έτσι απρόπτα και αυτοσχεδιάζω. Λοιπόν, το θέμα είναι για το κυνήγι, το κρασί και όλα αυτά. Οι περισσότεροι είστε γνωστοί, φίλοι, γείτονες και με γνωρίζετε άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Τώρα με την ευκαιρία που είναι η εκδήλωση το κυνήγι, το κρασί και όλα αυτά, θα σας πω μια ιστορία. Βρεθήκανε μια παρέα, κυνηγοί και ψαράδες. Φάγανε, ήπιανε, λέει ο ψαράς. Οι ψαράδες λένε, λέει σήμερα, λέει δεν ξέρω τι έγινε. Λέει τι έγινε, όπως ψάρευα, λέει, τραβάω το σκηνή, τραβάω την πετονιά και τι να δω. Λέει τι είδες, λέει έβγαλα ένα ποδήλατο. Σόπαρε μεγάλη, λέει. Ναι, και μάλιστα λέει είχε αναμένο και το φως. Σόπαρε μεγάλη, λέει. Ο κυνηγός λέει και εγώ ξέρεις τι έπαθα. Λέει τι, στο κυνήγι λέει που είχαμε λέει το καρτέρι, όπως λέει καθόμουνα, τραβάω μια τουφεκιά, 7 γουρούνια έριξα. Σόπαρε μεγάλη, κόψε κάτι. Δεν κόβω άμα δεν σβήσει το φως από το ποτήλατο. Αρρωστορίζουμε τον κύριο Σταρόβα. Λοιπόν, περιμένουμε πώς και πώς να έρθει ο κύριος Σταρόβας, τον καλωσορίζουμε. Εγώ ήρθα ως στο ραδιόφωνο που έκανα μια εκπομπή, με παίρνει τηλέφωνο μια κυρία και μου λέει «Κύριε Τανάσια, σας παίρνουμε τηλέφωνο και σας λέμε ότι είστε πολύ γελίους. Μη σας γελάμε και με το καρικλί». Ναι, έκανα μια εκπομπή χιουμοριστική. Έλουρος. Καλησπέρα. Τι να πω, να ευχηθώ καλή συνέχεια σε αυτό το πράγμα που είναι τέταρτη χρονιά, πέμπτη. Τέταρτη, μετά εκατοστήσει και χρόνια πολλά σε όλες τις μανάδες που είναι και η γιορτή της σήμερα. Και πεινάω. Γι' αυτό υποτίθεται πάνω στην ώρα. Λοιπόν, στη συνέχεια της εκδήλωσης η κυρία Χριστίνα Μάγκου θα παρουσιάσει τα πιάτα του κυνηγιού και ο αγαπητός μας κύριος Δημήτρης Σταρόβας θα επιχειρήσει την γαστρονομική δοκιμή και κριτική. Αυτά γιατί όταν ένας κυνηγός κυνηγάει, κινείται μέσα στην ίδια την άγρια φύση και αυτομάτως μετατρέπεται σε ένα ζωντανό κομμάτι της που αντιλαμβάνεται, συμμετέχει, υφίσταται ό,τι συμβαίνει σε αυτή γύρω του και όχι μόνο, και το σπουδαιότερο, μαθαίνει να την καταλαβαίνει. Ναι, εντάξει. Έλα, βάλε μου λίγο. Ο κύριος Σταρόβας τώρα δοκιμάζει φοβερό το φαγητό από την Αγρία Τερζάνα. Αγριογούρνο κρασάτο. Από πόσο τα φάω όλα αυτά. Από λίγο. Ακούτε που μασάει. Το είναι καλό. Ωραίο. Εξαιρετικό. Ευλόγησε. Και ωραίο αλάτι. Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια. Ταβέρνα Πελώριος από την Νέα Πέλλα. Μπάλκο Μαρίνα. Είναι λίγο κοφτό. Ξανά μου. Αγριό παπιά με πιγούρι. Δεν το βαφτίσαμε σήμερα. Πάπια Μαρίκα παπιά. Δεν πρέπει να λέγω βαθμό. Είναι το πάπια Μαρίκα, ναι. Όχι, όχι, όχι. Είναι λίγο. Έτσι τελειώνει. Τρώω και αργά. Πες και κάνα μας άλλο. Όσα λες το στυλό, πες μας κάτι και εδώ. Δυσκολεύομαι να μιλάω όμως τώρα γιατί παρασύρωμα της γεύσης και δεν μπορώ να σκεφτώ. Δεν μιλάω. Πώς το βλέπετε? Ωραίο. Πολύ ωραίο. Πάμε παρακάτω. Είναι λαϊκός. Στο κύριο Κρεμμυδάκι για τα αέρι. Συνεχίζει ο κύριος Σταρόβας να τρώει ασταμάτητα και δοκιμάζει από το μεζεδοπολείο Μαρλή Σωτήρης το λαγό στη φάδο.
πάει τώρα. Πριν. Χοιρινό. Δεν χοιρινό, καλέ. Το πρώτο, δεν ήταν χοιρινό. Αγριογούρουνο. Μάπια και τώρα λαγό. Τώρα λαγό. Όλο το ζωικό βασίλειο που πέφτει. Είπαμε, το θέμα μας είναι το κυνηγή. Και μόνο κυνηγή για πρόσταρο. Και επειδή δεν ήσασταν εδώ, όλα τα κρέατα είναι από σκηνικούς που τα έχουμε διαθέσει στο Δήμο μας και στους εστιατόρες για να τα φτιάξουν. Είναι δηλαδή κυνήγι από φυσικά κρέμπουμα. Δεν είναι κροφείο. Πάμε παρακάτω. Ποιο μητροφείο. Όχι, το δικό σου πιάτο. Συνεχίζουμε την Έλληση Παρδό από την κυρία Καχρημανίδου Εύα, θα σου πάει και ο Παπαγιάννη. Νέλη. Νέλη, ευχαριστώ. Κάνει κάτι ωραία σουβλάκια, κυρία Εύα. Ναι. Μπερδεύτηκα ήδη. Πάμε παρακάτω. Ξέρω πολύ τι κάνουμε. Γρηγόρη, πάμε παρακάτω. Βοηθάστε κύριε Σταρόβα. Έλα, ναι. Πάμε τώρα στο ορτίγια. Γιατί δεν το δοκιμάζεις κι εσύ, μάλλον δεν το δοκιμάζεις. Το ίδιο, μάλλον και εμείς. Ορτίγια. Το γονάκι, ναι. Πάμε για να πάμε λίγο φασόλια. Αυτή και ο δήμαρχος λίγο. Και πολύ ωραία σχεδιασμένα. Λίγο, ναι. Μπράβο. Πολύ. Αυτά. Ωραίο. Είναι με τον κύριο Σταρόβα και είμαστε γνωστοί. Όχι πολύ, λίγο. Οκ, μια χαρά. Συνεχίζουμε. Το λεμόνι. Το λεμόνι. Στη γάστρα. Δεν έκανα να αγαπήσω. Εγώ θέλω τέτοιο. Κάτσε μας τα σχόλια. Να κάνω έτσι και το... Από μία φούκα για να μπορεί να το δοκιμάσει όλο. Πιο κάτω, είσαι έτσι της έλθας. Πάσε το διαδάσιο. Τώρα θα μαγειρικό δεν κάνετε κάτι. Κύριε Δήμαρχε, να σας βάλουμε. Πάτε πολύ. Τι είναι. Τάχα μου. Δεν το πιστεύω που λέει. Έτσι, όχι, ήταν σε ένα σύριαλ. Παλιά κάναμε γυρίσματα σε μια ταβέρνα. Και μας έπρεπε τη συνέχεια, μας κερδούσε. Τι να κάνω. Με τους βάζεις τώρα. Με τους βάζεις τώρα. Ο οποίος όταν περίσσευε το έπαιρνε για το σκύλο, υποτίθεται. Και σε τρεις μήνες είπαμε πέντε κιλά από το γυρίσμα. Γι' αυτό τώρα το πω. Θα ήθελα να σας πω ότι τα παχαρικά Ινδία της βιομηχανίας του κ. Μελιτόπουλου Αντώνη και Αυτόπουλου Χαράλαμπου, όμικρον έψιλον, στο στάντ τα παχαρικά που έχουν είναι για εσάς. Μπορείτε να περάσετε και να πάρετε. Να ξέρω από κοντά ποιο άλλο να τους πούμε, σε εξαιρετικό άλλο, ποιο άλλο να τους πούμε. Ωραίο κορσί τώρα. Ναι, ναι, ωραίος. Να βγάλει τα προϊόντα εδώ. Τι προϊόντα, έτσι, τώρα είναι έτσι, έτσι, δεν πειράζει. Τώρα δεν είναι. Δεν πειράζει. Όλα καλά. Κατερίνα, χαμογελά, ωραία, ε. Στο Γιαννητζά σήμερα. Γεύσεις από την Πέλα. Ναι. Κυνήγι. Κυνήγι, βέβαια, ναι. Γνωστιμότατο όλα, το δοκίμασα. Εύχομαι να τα κατοστήσει ο θεσμός.
Ωραία πράγματα είναι αυτά, αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε, οτιδήποτε γίνεται και φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά σε, με αυτή την απλότητα που χαρακτηρίζει τους Έλληνες και την φιλοξενία, είμαι 100% υπέρ. Και χρόνια πολλά στις μάναδες που γιορτάζουν σήμερα, το λέω γιατί είναι τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή, η μάνα. Έχουμε προγραμματίσει, ξέρουμε για το χρόνο αν θα βρίσκεστε πάλι η ομάδα. Δεν το ξέρει ούτε το κανάλι, εμείς δεν το ξέρουμε. Κανένας δεν ξέρει τι θα κάνει. Την επόμενη εβδομάδα, όχι το χρόνο. Θα δούμε. Ο Θεός είναι μισός Έλληνας, κάτω τα χέρια σου, δούμε. Επανέρχομαι λίγο στις γεύσεις εδώ πέρα. Κάποια γεύση που σας έκανε εντύπωση. Όλα ήταν εξαιρετικά. Όλα. Όλα, βέβαια. Αλλά εντάξει, λίγο ξεχώρισε ένα πιάτο, δεν το πω όμως τώρα. Τι κρέαστηκε. Πλαγός. Λοιπόν, ευχαριστώ. Αστέλα τις γεύσεις. Εδραιώθηκε πλέον. Μετά από 4 χρόνια και με τέτοια προσέλευση κόσμου, νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε πλέον για θεσμό. Εμείς θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια, την σύνδεση της παραδοσιακής γαστρονομίας με τη σύγχρονη Πέλα, η οποία είναι και μια προσπάθεια εξωστρέφειας του Δήμου και συμβολής στην συνολικότερη προσπάθεια της τουριστικής αναβάθμισης της Πέλας. Αναδεικνύουμε γεύσεις οι οποίες ήταν κάπου ξεχασμένες, έτσι δεν είναι? Γεύσεις οι οποίες τα παλιά χρόνια ήταν συνδεδεμένες με την καθημερινή ζωή, αλλά που στην πορεία, στο όνομα έτσι και του εκμοντερνισμού, θα έλεγα, ξεχαστήκανε. Θέλουμε λοιπόν να ζητήσουμε και να γυρίσουμε σε αυτές εδώ τις παραδοσιακές γεύσεις και να τις συνδέσουμε, όπως είπα, με την αρχαία Πέλα, την παλιά Πέλα, την Πέλα που έγινε ξακουστή σε όλη την οικουμένη.